Ήταν πολύ περίεργο να μιλάς με έναν εκπρόσωπο του νόμου και να σου λέει ότι είναι πάρα πολύ άσχημο και δυσάρεστο και τραγικό αυτό που συνέβη σε εσάς, αλλά η ζωή πάει μπροστά. Κοιτάξτε τη ζωή. Κακός έγινε, αλλά ο Θεός λέει θα σας βοηθήσει να το ξεπεράσετε. Αυτή η καταγγελία εναντίον της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από τη Μαρία Καριστιανού που έχασε την κόρη της στην τραγωδία των Τεμπών έπεσε σαν βόμβα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Σήμερα, 2,5 μήνες μετά από το Φόρουμ των Δελφών, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απάντησε για πρώτη φορά δημόσια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι είπε κάτι τέτοιο. Ο λόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν τοποθετήθηκα είναι από σεβασμό σε αυτά τα νεκρά παιδιά, στα θύματα γενικά μιας τραγωδίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην Εκκλησία. Η Μαρία Καριστιανού πάντως μιλώντας στο Open επιμένει στην καταγγελία της. Προς απάντησή της λοιπόν, όχι δεν τα έχουμε χάσει, η αντιληπτική μας ικανότητα είναι εξαιρετική και αντιλαμβανόμαστε πολύ περισσότερα από όσο θέλει η ίδια. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη δημόσια διαψευσή της επικαλέστηκε και την παραγγελία που έδωσε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας να διερευνήσει όλες τις καταγγελίες. Για να μην μείνει καμία σκιά για την τραγωδία, ενώ όπως είπε, το μόνο που δικαιολογεί μια τέτοια παρερμηνία είναι ο αβάσταχτος πόνος που βιώνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω, και για όσους με γνωρίζουν δεν μου ταιριάζει. Αλλά αψευδής μάρτης της αλήθειας των όσων ισχυρίζομαι είναι η παραγγελία που έδωσα στην εισαγγελία εφετών Λάρισας και στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, με την οποία λέω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να απαντηθούν τα αιτήματα όλα των συγγενών και να διαλευκανθεί πλήρως η αλήθεια. Λυπάμαι για ακόμη μια φορά που ακούω την κυρία Δηλίνη. Πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως να δω, να απαντάει και για αυτά όλα τα τελευταία γεγονότα που έχουν βγει στο φως, για την μοταδιέρα με τα ηχητικά, για το ότι ο ανακριτής μετά από 13 μήνες ζήτησε 14 τα ηχητικά. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απάντησε και για τις κατηγορίες περί συγκάλυψης, λέγοντας ότι όταν αυτές εκπορεύονται από πολιτικούς και νομικούς κύκλους, γίνονται εκ του πονηρού για να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη. Καμία απολύτως συγκάλυψη δεν γίνεται από τη δικαιοσύνη και σας εξήγησα τώρα μόλις ότι δεν είναι δυνατόν και να συμβεί. Οι μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση των Τεμπών έχουν διαβιβαστεί αμελητοί στη Βουλή. Ναι, ναι. Ο ανακριτής έχει διαβιβάσει στοιχεία της δικογραφίας στην εξεταστική των Τεμπών σύμφωνα με αίτημα της αντιπολίτευσης και κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Για ποιο λόγο πρέπει αυτή τη στιγμή να ψάχνουμε σε ένα χώρο εκτός από το κουλούρι και εκτός από το χώρο του δυστυχήματος? Θα πρέπει να ψάχνουμε τα υπολείμματα των ανθρώπων μας. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επέμεινε ότι οι δικαστικές έρευνες για την τραγωδία των Τεμπών κινούνται με γρήγορο ρυθμό και ότι δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο.